Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο Ασπίδα Radio, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι ξεκινάει μας τώρα στο μικρόφωνο Αλεξάνδρου Μεντόρου, στον ήχο Νικήτας Μεντόρος και την παρέα μας σήμερα έχουμε τον Κώστα Σάβα να το γνωρίσουμε, γιατί πιστεύω ότι όλοι θέλουν να σε γνωρίσουν Κώστα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είμαι ο Κώστας, είμαι 21 ετών, μαζί με την αδερφή μου τη Δήμητρα Σάβα έχουμε το συγκρότημα Δραπέτες. Έχεις να μου πεις πάρα πολλά. Καταρχήν έχεις να μου πεις, γιατί Δραπέτες? Το όνομα Δραπέτες το είχα σκεφτεί το 2018 όταν και ιδρύθηκε το, όταν δημιούργησα δηλαδή το συγκρότημα. Είναι θεωρητικά ότι δραπετεύουμε μέσω της μουσικής από την απόλυτη σαπίλα δηλαδή που μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία, στον κόσμο, τις λύπες, τα πάντα. Και μέσω της μουσικής είναι ένας τρόπος να διαφύγουμε από την πραγματικότητα. Κάπως έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Ελπίζω και εσείς να το αντιλαμβάνεστε έτσι. Λίγο περίεργο πάντως σαν συγκρότημα Δραπέτες. Δεν λέω όχι ότι δεν σου μένει στο μυαλό, σου μένει. Απλώς σου δημιουργεί πολλές απορίες, θα έλεγα εγώ. Δραπέτες. Ναι. Πού πας, δραπετεύω από κάτι που έγινε κακό, δραπετεύω από κάτι που θέλω να ξεχάσω, δραπετεύω από τι αλήθεια. Ωστόσο όμως θα σε πάω λίγο πίσω και να μου πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό να ασχολείσαι με τη μουσική. Γιατί από ό,τι λέγαμε πριν που είμαι στον αέρα, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μαζί με την αδερφή μου. Εγώ νομίζω ήμουνα τρίτη ή τετάρτη δημοτικού. Η αδερφή μου είναι 2 χρόνια μικρότερη από μένα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική επειδή άκουγα τον πατέρα μου στο ραδιόφωνο που βάζε, ξέρετε τώρα, rock και metal και τέτοια. Και ήθελα και εγώ πάρα πολύ να μάθω κιθάρα. Ξεκίνησα τέλος πάντων, πήγα σε ένα οδείο. Όσο περνούσαν τα χρόνια, το εξελισσόμουν μουσικά. Και αποφάσισα να μπω στο μουσικό σχολείο. Εκεί έβγαλε και το Λύκειο και το Γυμνάσιο δηλαδή, στο μουσικό σχολείο Κατερίνης. Μέσα από εκεί μπήκε και η αδερφή μου στο μουσικό σχολείο μετά από 2 χρόνια. Και έτσι αποφασίσαμε δηλαδή να ασχοληθούμε περαιτέρω, να δημιουργούμε δικά μας τραγούδια κτλ. Έμαθες και μουσικό όργανο, δηλαδή πήγες στην κιθάρα? Ναι, εγώ ξεκίνησα κιθάρα κλασική, μετά το εξέλιξα σε ηλεκτρική. Εντάξει, και η ακουστική που είναι το ίδιο πράγμα. Και από τότε τα συνεχίζω, έχω μάθει και πιάνο και λίγο μπουζούκι. Αυτά. Αρκετά μουσικά όργανα. Δεν ξέρω πού συνδυάζονται όλα μαζί, δεν συνδυάζονται. Ωστόσο όμως, ποιο είναι αυτό που σε βοηθάει καλύτερα το να αποδώσεις τη σκέψη σου? Επειδή ξέρω ότι γράφεις και στίχους, γράφεις τα δικά σου τραγούδια. Ποιο όργανο είναι αυτό που σε βοηθάει περισσότερο? Είναι η κιθάρα. Τώρα οποιαδήποτε από τις τρεις, είτε κλασική, ακουστική, είτε ηλεκτρική. Μου είναι πιο εύκολο να το αποτυπώσω αυτό που σκέφτομαι, μια μελωδία για παράδειγμα που σκέφτομαι, και μετά την περνάω, ξέρω εγώ, στο πρόγραμμα, στον υπολογιστή και το ενορχιστρώνω κάπως. Εδώ όμως μιλάμε για δύο ταλαντούχα παιδιά, να πω εγώ στον κόσμο, ότι έχουμε και μεγάλη συνεργασία, έτσι. Γνωρίζετε και οι δυο σας τον Νταλάρα. Πραγματικά είναι ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, να το πω εγώ έτσι. Και ωστόσο όμως είχατε και εσείς μια πολύ όμορφη συνεργασία και ένα πανέμορφο τραγούδι. Πώς ήρθε στην πορεία αυτό? Λοιπόν, όταν είχα δημοσιεύσει το πρώτο μου τραγούδι που λέγεται «Τυφλή Οδύνη», αυτό δεν υπάρχει στο YouTube προς το παρόν. Υπήρχε και το ιδιωτικοποιήσαμε για άλλους λόγους. Επικοινωνήσαμε με την εταιρεία Minos EMI μετά από 2 χρόνια αποφασίσαμε να το στείλουμε. Επικοινωνήσαμε τέλος πάντων με την εταιρεία, με τον κύριο Νεκτάριο. Μας τέλος πάντων ανταποκρίθηκε στο μήνυμα που στείλαμε. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας. Μου είχε τηλεφωνήσει πριν από 3 χρόνια, τέλος πάντων, το 2020 το καλοκαίρι, εντελώς στο απρόοπτο, και μου λέει πώς θα σου φαινόταν να έγραφες ένα τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα. Εγώ προφανώς και έπαθα ένα μικρό σοκ, αλλά εντάξει, το κατάφερα, το έγραψα. Έστειλα 5-6 τραγούδια εκεί, το άρεσαν πολλά και διάλεξε αυτό που ακούτε και τώρα, το Σαν το Κερί.
Ένα πραγματικά πολύ όμορφο κομμάτι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που τόσο πολύ καλογραμμένο το βίντεο κλιπ που όλοι νομίζουν ότι ήξερε τον Γιώργο Νταλάρα αρκετά χρόνια και εσύ και η αδερφή σου μαζί. Δεν τον ήξερα από παλιά. Εντάξει, σαν προσωπικότητα προφανώς και τον ήξερα, σαν καλλιτέχνη προφανώς και τον ήξερα. Το γνώρισα μόνο μέσω της εταιρεία, δηλαδή ορισμένες φορές που ηχογραφήσαμε μαζί το κομμάτι, μετά στο βίντεο κλιπ. Αυτό. Εντάξει, τώρα η τιμή που νιώθουμε τώρα για αυτή τη συνεργασία δεν περιγράφεται. Και η συγκίνηση, δηλαδή ειδικά και οι γονείς και η οικογένειά μας είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που έγινε. Μια έκπληξη θα μπορούσα να πω εγώ, γιατί Ναι, ενώ απρόβλεπτη εκεί που εντελώς, δεν το περιμένεις, που ξαφνικά δύο ναι. παιδιά βγάζουν το μουσικό του σχολείο και συνεχίσουν να μαθαίνουν πάνω στη μουσική, ενώ έχουν εξελιχθεί και εσύ και η Δήμητρα από την άλλη μεριά, ξαφνικά να λέτε δεν κάνουμε μία απόπειρα, παιδί μου, να δούμε κάτι, πώς θα προχωρήσουμε, και τυχαία μπαίνετε στην εταιρεία Μήνος. Εκεί πέρα Ναι. έρχεται και η συνεργασία με τον Γιώργο Νταλά. Αλήθεια, πώς ήταν τα συναισθήματα δικά σου όταν τον αντίκρισες και έπρεπε να μπει στο στούντιο να ηχογραφήσετε το κομμάτι, έτσι, και Ναι. μετά να έρθει και στην πορεία και το music video clip. Εντάξει, όπως είπα και πριν, τον όρισα, εντάξει, ούτε εγώ δεν το πίστευα, δηλαδή μου φαίνονταν εντελώς εξωπραγματικό. Τέλος πάντων, τον γνώρισα. Όταν μπήκαμε στο στούντιο και ξεκίνησε να τραγουδάει στο κομμάτι που είχα γράψει, τότε ήταν που συγκινήθηκα εγώ προσωπικά, σαν δημιουργός τέλος πάντων του κομματιού. Ειδικά οι γονείς μου όταν είχαν δει τα βιντεάκια που είχαμε βγάλει στο στούντιο που τραγουδούσε ο Νταλάρας, εκεί ήταν που είχαν βάλει τα κλάματα, εντάξει από τη χαρά προφανώς εννοείται. Εντάξει, δεν μπορώ να περιγράψω νομίζω την τιμή. Δεν μπορώ να το περιγράψω, η αλήθεια είναι με τα λόγια. Και το βίντεο κλιπ μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν σαν να ήμασταν όλοι μαζί μια παρέα, χωρίς να γνωριζόμαστε από παλιότερα. Ήταν αξέχαστη εμπειρία. Καταλαβαίνουμε. Με αυτό μου έδωσε να καταλάβω και εγώ από την άλλη μεριά όταν πρωτοείδα το music video clip ότι όντως ήσασταν μια παρέα. Οι φωνές και η ερμηνεία σε δικιά σου, της Δήμητρας αλλά και του Γιώργου Νταλάρα είχαν ταιριάξει τόσο πολύ που ήταν λες και ακούγαμε πατέρα με τα παιδιά του μια πολύ όμορφη οικογένεια. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό με έβγαλε εμένα. Θέλω Ωραία. να μου πει η Δήμητρα πώς αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή. Μια έκπληξη και εκείνη, έτσι. Ναι, η Δήμητρα γενικά εντάξει είναι λίγο πιο έξω καρδιά από εμένα. Οπότε την έδειξε έμπρακτα την χαρά της με γέλιο, με χιούμορ κτλ. Και αυτή ανάλογα με εμένα τέλος πάντων ένιωσε την ίδια συγκίνηση, την ίδια χαρά, ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Και τώρα ανυπομονούμε βασικά να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα με αυτή την τόσο δυναμική αρχή που κάναμε κατά τη γνώμη μας. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τις υπόλοιπες δουλειές μας, τα υπόλοιπα κομμάτια κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω αν πήρες πράγματα από τον Γιώργο Νταλάρα. Αν δηλαδή υπήρχαν συμβουλές ανάμεσα σε ένα και στη Δήμητρα, μια που είσαστε νέα παιδιά και ξεκινάτε ουσιαστικά σαν να λέμε τώρα στο χώρο δισκογραφικά, έτσι. Δεν λέω Ναι. μουσικά, γιατί μουσικά ήδη έχετε μπει από πολύ πιο νωρίς. Έχετε ήδη σπουδάσει μουσική, έχετε ήδη σπουδάσει μουσικά όργανα. Οπότε είναι ουσιαστικά σαν να μπαίνετε στο χώρο δισκογραφικά τώρα. Ναι. Τι να πω. Οι συμβουλές που λάβαμε από τον κύριο Γιώργο δεν ήταν μόνο μουσικής φύσεως. Μας έλεγε δηλαδή και διάφορες συμβουλές για τη ζωή, για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, καθώς ήμουν με αυτόν τον άνθρωπο και σου μιλούσε, έβλεπες δηλαδή όλο το. Όποιος ήταν εκεί μπροστά να σταματά να μιλάει, να τον ακούει, να τον κοιτάει μέσα στα μάτια. Δεν μπορώ πώς λέει, το περιγράψω αυτό. Αλλά εντάξει, προφανώς μουσικά πιστεύω είναι ίσως και ο κορυφαίος που υπάρχει στην Ελλάδα
αυτή τη στιγμή. Οπότε προφανώς οι μουσικές, πώς λέγεται, τα ερεθίσματα που μπορείς από αυτόν τον άνθρωπο, οι συμβουλές και τα λοιπά, είναι οι κορυφές, εντάξει, δηλαδή έχεις να κάνεις με τον κορυφαίο, οπότε είναι οι καλύτερες, θεωρώ. Το περίμενες ποτέ ότι στο ξεκίνημά σας θα είχατε μια πολύ όμορφη συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα και να συνεχίζετε να παραμένετε στο δισκογραφικό αυτό χώρο? Τι περιμένουμε, αλήθεια? Ξεκίνησατε μαζί με τη Δήμητρα δειλά-δειλά από το 18, ναι, δημιουργώντας μια πολύ όμορφη μπάντα. Φαντάζομαι ότι είχατε ξεκινήσει ουσιαστικά και πιο νωρίς με το να ψάχνετε, ναι, να δημιουργήσετε κάτι δυναμικό και διαχρονικό και να μείνει, θα έλεγα εγώ, στο μυαλό, όπως τώρα λέμε η μπάντα, δραπέτες, που, ναι, αναγκαστικά θα μείνει στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να ψάξουμε και να ακούσουμε όλα τα τραγούδια που έχετε βγάλει τώρα. Αυτό που μπορείτε να περιμένετε και εσείς είναι σίγουρα ότι θα υπάρξουν και άλλα μεγάλα τραγούδια, καινούργιες δισκογραφικές παραγωγές κτλ. Πολύ δυνατά τραγούδια που θα είναι πολύ διαφορετικά και από αυτά που... διαφορετικού στυλ από αυτά που ακούγονται αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι είναι κάτι πρωτοπόρο, δηλαδή κάτι ιδιαίτερο. Πολύ ευχάριστο στο άκουσμα σίγουρα. Δηλαδή περιμένουμε κάτι διαφορετικό, Κώστα? Ναι, είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Και ότι θα είναι και... θα έχει και καλά αποτελέσματα, θεωρώ. Και μουσικά πιστεύω ότι είναι πολύ ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι επαναλαμβανόμενο, δεν είναι βαρετό, δηλαδή κεντρίζει το ενδιαφέρον, και από θέμα στίχου, από θέμα ραπ, από θέμα τραγουδιού, πιστεύω είναι κάτι πολύ καλό. Αυτά που έρχονται δηλαδή είναι κάτι πολύ καλά. Έχω μια απορία εγώ τώρα. Ναι. Όταν ξεκίνησε το μουσικό σχολείο και λες, εντάξει, θα μάθω κιθάρα, όπως λέγαμε και πριν, έμαθες και πιάνο, έμαθες και λίγο μπουζούκι, ναι, γράφεις και τα δικά σου τραγούδια, μου τι είναι αυτό που σε εμπνέει για να μπορέσεις να γράψεις τους στίχους? Γιατί φαντάζομαι γράφεις και τους στίχους αλλά και τη μουσική, ναι, από την άλλη, έτσι? Ναι, ναι. Αυτό που με εμπνέει είναι κυρίως οι καταστάσεις που είτε βιώνω τώρα είτε βίωνα παλιά, άτομα που είχα στη ζωή μου, και χωρίσαν οι δρόμοι μας, τέλος πάντων δεν τα βρίσκαμε κτλ. Είναι ανάλογα τη στιγμή, είναι ανάλογα τα συναισθήματα που μπορεί να νιώθω. Άλλες φορές δεν χρειάζεται να έχω βιώσει κάτι για να γράψω γι' αυτό. Μπορεί απλά να μου έρθει μια τυχαία έμπνευση. Εμπνέομαι από διάφορα είδη μουσικής επίσης, από διάφορους καλλιτέχνες. Αλλά θέλω να κλείσω, πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι αυτό το είδος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και αυτά τα τραγούδια είναι κάτι πολύ πρωτοπόρα. Όταν εννοείς διαφορετικό, δηλαδή έχει μπερδέψει πολλές μουσικές, μουσικά είδη μαζί, τι θέλω να πω, δηλαδή να έχεις πάρει ραπ, γιατί από ό,τι κατάλαβα ασχολείσαι πιο πολύ με τη ραπ μουσική και δεν ξέρω γιατί, πρέπει να μου πεις γιατί επέλεξες τη ραπ. Ίσως είναι πιο εύκολο να γράψεις πράγματα, να αποτυπώσεις πάνω στη ραπ. Αυτό δεν το γνωρίζω, εσύ θα μου το πεις. Ή να, να έχεις μπερδέψει και άλλα πράγματα, να μπορέσεις να συνδυάσεις πολλά είδη μουσικής μαζί. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο όμως αυτό. Αυτό θα έλεγα, ότι έχω μπλέξει πολλά είδη μουσικής μαζί. Δηλαδή υπάρχουν και τραγούδια που είναι... έχω γράψει ένα ρεμπέτικο που έχω βάλει και ραπ μαζί. Έχω βάλει διάφορα είδη, για παράδειγμα έχω βάλει rock μαζί, έχω βάλει reggae, pop, έχω βάλει δηλαδή πολλά πράγματα, τα έχω συνδυάσει με το hip hop. Με το hip hop ασχολούμαι γιατί μου αρέσει πιο πολύ το άκουσμα, είναι και πιο εύκολα αντιληπτό από τον ακροατή, και γι' αυτό την επέλεξα και μου αρέσει έτσι κι αλλιώς και η rap και τα λοιπά, και από εκεί εμπνέομαι προφανώς. Αυτό, και μου φαίνεται και εύκολο να το αποτυπώσω στο χαρτί αυτό που πιστεύω, αυτό που κτλ. Ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης ποιος ήταν? Από ποιο είδος, επειδή ακούω πάρα πολλά είδη μουσική.
Έχεις πολλά είδη μουσικής, καταλαβαίνω. Οπότε πρέπει να μας πεις, να μην σε πιάσω ένα-ένα είδος, γιατί φαντάζομαι άμα αρχίσουμε ποιος είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης στο pop, φαντάζομαι θα είσαι σε όλα τα είδη, έτσι. Ναι, τώρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένα. Πάντως είμαι πολύ φαν της rock και metal μουσικής. Τώρα δεν κολλάει πουθενά βέβαια αυτό, δηλαδή δεν θα δείτε τραγούδια τα οποία θα είναι metal ή θα είναι... ίσως θα είναι ελαφρός rock. Ναι. Ναι, απλά κυρίως αυτή η μίξη της rock με τη metal και... ήταν αυτό που με ώθησε να κάνω τη rap. Να ασχοληθώ με τη rap και να κάνω rap κομμάτια. Μοναδικά κομμάτια θα έλεγα εγώ, και σιγά σιγά εξελίσσονται ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Μακάρι. Αυτό που παρατήρησα όμως, Κώστα, είναι ότι αυτό που κάνεις ήδη το αγαπάς. Σ' αρέσει, ναι, πάρα πολύ και φαίνεται. Και αυτή η συνεργασία νομίζω με τον Γιώργο Νταλάρα ήταν το... ό,τι καλύτερο μπορούσε να φανεί στο δρόμο σας, και εσένα και στη Δήμητρα, αφού είσαστε παρέα, οι δραπέδες λοιπόν, για να έχουμε τώρα εμείς στα χέρια μας, εκτός από ένα όμορφο κομμάτι, αλλά και μια διαδρομή την οποία θα έρθει στο μέλλον, σιγά σιγά, σκαλί σκαλί, όπως λέω εγώ πολλές φορές. Το περίμενες ποτέ ότι μπορεί να ήσασταν μαζί με την αδερφή σου, να είχατε αυτή την μπάντα, αλλά τώρα να είμαστε εδώ μαζί στο Ασπίδα Radio στη Νέα Υόρκη, στην άλλη άκρη του κόσμου, και να μιλάμε τώρα για το ξεκίνημά σας παρέα και πού μπορεί να φτάσετε στο μέλλον και τι περιμένουμε? Δεν το φαντάστηκα ποτέ, δηλαδή δεν μπορούσα ποτέ να περιμένω κάποια τέτοια συνεργασία, και δεν μπορούσα να περιμένω και καλύτερο ξεκίνημα από αυτό που έγινε μόλις τώρα, πριν από 5 μέρες που ανέβηκε το κομμάτι. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να περιμένω ότι θα μπω στο στούντιο με τον Νταλάρα, ότι θα συμμετέχει στο κομμάτι μου, ότι θα κάνουμε και βίντεο κλιπ, ότι θα πάει και καλά, ότι θα έχει και μία απήχηση κτλ. Δεν μπορούσα να περιμένω αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι που ουσιαστικά μου δίνει και έναν παραπάνω λόγο να συνεχίσω και να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο και να κάνω ακόμη μεγαλύτερη δουλειά από ό,τι έκανα από το ξεκίνημα, τέλος πάντων. Όταν τώρα έχεις μπει για πρώτη φορά μέσα στο στούντιο, πώς ήταν η εμπειρία σου? Γιατί φαντάζομαι τώρα, εντάξει, μπήκες με ένα αρκετά δυναμικό καλλιτέχνη, ένα μεγάλο όνομα, Γιώργο Νταλάρα, που πραγματικά δεν το περίμενε κανένας, δεν περίμενε τη συνεργασία αυτή. Λογικό είναι τα συναισθήματα να είναι πιο έντονα, να λες, όχι τώρα, μα γίνει κάτι λάθος, τι κάνουμε. Αλλά όταν πρώτο μπήκες στο στούντιο για να γράψεις τα δικά σου τραγούδια πριν από αυτή τη συνεργασία, πώς αισθάνθηκες? Γιατί φαντάζομαι αλλιώς είναι το live και αλλιώς είναι το στούντιο, έτσι. Ναι, τι να σου πω τώρα. Για το λόγο ακριβώς ότι ούτε εγώ περίμενα αυτή τη συνεργασία, ήμουν αρκετά μαζεμένος, μπορώ να πω. Λίγο... Ντροπαλός να πω εγώ. Ναι. Πώς? Λίγο ντροπαλός να το πω εγώ. Μαγκωμένος σίγουρα. Δεν ήξερα και τον κύριο Γιώργο. Σιγά σιγά όμως όταν το γνώρισα και είδα και τι άνθρωπος είναι, πόσο ωραία φέρεται, πόσο ωραία μιλάει, τι χαρακτήρας είναι κτλ. Τότε ήταν που μου έμεινε, δηλαδή πραγματικά ξέχαστη αυτή η εμπειρία μέσα του στούντιο κτλ. Γιατί μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο εδώ πέρα που ουσιαστικά ήθελε να βοηθήσει 2 νέα παιδιά μέσα από το τραγούδι. Δηλαδή, τι πιο όμορφο? Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Ούτε για είναι... προσωπικά. Mm-hmm. Για πες. Όχι, αυτό, ότι δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο για μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι κάτι που θα το θυμάμαι μια ζωή αυτό το πράγμα. Ήδη ότι... το τραγούδι πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι έχω δει και συνεχίζει να ανεβαίνει. Αυτό είναι που κρατάμε και ξεκινάει και το μαθαίνει ο κόσμος και εδώ σε εμάς συνέχεια το ζητάνε. Ωστόσο, θέλω να μου πεις πώς ήταν η φορά που μπήκες πρώτη φορά στο στούντιο και όταν είδες όλα αυτά τα μηχανήματα και λες, ω, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα,
Γιατί κάποιος που δεν έχει πάει ποτέ στο στούντιο και πάει για πρώτη φορά, φαντάζομαι ότι όλα είναι άγνωστα και όλα πρέπει να είναι σε μια σειρά, πώς να το πω. Κάποιος πρέπει να μας ξεναγήσει, να το πω έτσι, χαρισματικά έτσι. Λοιπόν, εγώ είχα ξαναπάει σε στούντιο και πολύ παλιότερα. Δεν ήταν δηλαδή η πρώτη φορά που πήγα στο στούντιο. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε τέτοιο στούντιο. Καταλάβατε τι εννοώ. Με τέτοια μηχανήματα από τα κορυφαία στούντιο. Με τον Νταλάρα μέσα. Εντάξει. Και όταν ήρθε η ώρα να ηχογραφήσω, τέλος πάντων, έσβησαν τα πάντα και απλά είπα στον εαυτό μου: θα τα δώσει όλα. Ναι. Και το έκανα με one take, δηλαδή με το που άρχισα να ηχογραφώ, ήταν η πρώτη και η καλύτερη λήψη αυτή. Το είπα Αυτό. δηλαδή όσο καλύτερα μπορούσα, γιατί εντάξει ήταν και τόσα χρόνια που περίμενα τέλος πάντων να ξεκινήσουμε και τα λοιπά. Το άγχος αν θα πάει καλά, αν θα είναι αρκετό, αν θα αρέσει και τα λοιπά, και απλά βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Όλα αυτά δηλαδή στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να μου πεις όμως τι γίνεται με το βίντεο κλιπ. Πόσο καιρό κράτησε και πώς ήταν και για σένα αυτή η εμπειρία. Γιατί εντάξει, μπορεί να έχετε γυρίσει βίντεο κλιπ σε άλλο τραγούδι, αλλά τώρα εδώ πέρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό, έτσι. Ναι, η εμπειρία με το βίντεο κλιπ ήταν, εντάξει, είχε γίνει σε μία μέρα το βίντεο κλιπ, τα γυρίσματα ξεκίνησαν 11 το πρωί. Και τελείωσαν γύρω στις 6, 6.30 το απόγευμα. Μια χαρά. Είχαμε γενικά πολλά πλάνα και η εμπειρία εκεί πέρα ήταν ακόμη πιο έτσι, χαλαρή, πιο φιλική. Ήμασταν σαν παρέα όντως και γι' αυτό μας άρεσε τόσο πολύ. Οι λήψεις γίνανε κυρίως με drone. Πήγα μετά και στην οροφή από το κτίριο τέλος πάντων που είναι στον Πειραιά που έχει 26 ορόφους και τα λοιπά. Το μόνο αρνητικό ήταν λίγο ότι είχε ζέστη, εντάξει δεν πειράζει όμως. Μόνο η ζέστη ήταν που μας χαλούσε, αλλά όλα τα άλλα ήταν απίστευτα και χιούμορ και γέλια και το αποτέλεσμα προφανώς. Αλλά εντάξει τουλάχιστον βγήκε έτσι με πολύ ωραίο τρόπο και με την υπόλοιπη ομάδα που ήταν εκεί. Δηλαδή ήταν αξέχαστο. Τώρα και δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς αυτό που νιώθω. Ή θα γίνω γραφικός προφανώς, αλλά εντάξει. Ένα πολύ όμορφο όνειρο θα έλεγα εγώ, έτσι Ναι, όπως ναι, μας τα ναι, ναι. περιγράφεις, που πραγματικά είναι σαν να μην θέλεις να ξυπνήσεις, να δεις τι γίνεται από εκεί πέρα. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, πιστεύω. Ακόμα δηλαδή βρισκόμαστε λίγο στα χαμένα. Δηλαδή, δεν καταλάβαμε τι έγινε ακόμα. Ναι, μέχρι να το Στο... νομίζω θα πάρει αρκετός καιρός μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται. Ναι. Θα μπορούσα να πω ότι ναι, συνεχίζεται δυναμικά, δραπέτες, πολύ όμορφη μπάντα. Δεν θα το πω οικογενειακή, θα το πω φιλική ανάμεσα σε δύο αδέρφια που Ναι. ήταν και οι δημιουργοί της μπάντας, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις πότε ξεκινήσατε όλο αυτό να συμφωνείτε με τη Δήμητρα και να λέτε θα κάνουμε κάτι μαζί, μια που έχουμε σπουδάσει και μουσική, ξέρουμε και μουσικά όργανα, γράφεις και εσύ τα κομμάτια, δεν ξέρω, γράφει και η Δήμητρα. Έχει γράψει και η Δήμητρα. Τώρα βέβαια, τώρα η πιο πρόσφατη παραγωγή μας, να το πω σε μεγάλα εισαγωγικά, έγινε από τη Δήμητρα. Έγραψε αυτή η μουσική, δεν το έχουμε κυκλοφορήσει προφανώς αυτό. Ναι. Είναι το πιο πρόσφατο μας κομμάτι, το γράψαμε πριν από 5 μέρες, φανταστείτε. Τη μουσική την έγραψε η Δήμητρα και τη μελωδία. Εγώ απλά το ενορχήστρωσα, έβαλα το beat και λίγο rap και τα λοιπά, αλλά ναι, το έκανε η Δήμητρα. Και είναι και αυτό ένα πολύ τρομερό τραγούδι. Τέλος πάντων, το γεγονός ότι βοηθάει και η αδερφή μου και προτείνει νέες μουσικές ιδέες είναι πάρα πολύ χρήσιμο, προφανώς. Μια πολύ όμορφη συνεργασία θα λέγα εγώ ανάμεσά σας, ανάμεσα δύο αδέρφια που αγαπάνε ένα κοινό στόχο, τη μουσική. Αυτό. Αλλά εντάξει, έχουμε και πολύ καλές σχέσεις με την αδερφή μου. Οπότε θέλω να σας διορθώσω πριν που είπατε ότι είναι φιλική συνεργασία. Είναι οικογενειακή συνεργασία. Είναι η οικογένειά μου η αδερφή μου. Οπότε δεν είναι μόνο ότι είναι η οικογένειά μου, είναι απλά ότι ξέρω ότι έχει και πάρα πολλές, πώς λέγεται, ικανότητες.
Και γι' αυτό το συνεχίζουμε έτσι. Άρα μπορώ να προσθέσω εγώ δύο ταλαντούχα παιδιά. Δύο ταλαντούχα παιδιά ναι. που πραγματικά ενώσαν τις δυνάμεις τους. Ναι, εντάξει, και φιλική μπορώ να πω εγώ. Και οικογενειακή, γιατί άμα δεν έβλεπες και την αδερφή σου σαν φίλη, δεν ξέρω αν θα γινόταν όλο αυτό. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα ανάμεσα στα αδέρφια που τσακώνονται, αδέρφια που δεν συμβιβάζονται, αδέρφια. Χίλια δύο παραδείγματα έχουμε δει στη ζωή μας. Ναι, εδώ έχουμε μια πολύ όμορφη οικογενειακή, φιλική συνεργασία ανάμεσα σε δύο ταλαντούχα παιδιά. Να έχουμε τώρα τους δραπέτες, να έχουμε συνεργασία κορυφή με τον Γιώργο Νταλάρα και να συνεχίζει αυτό το μουσικό ταξίδι. Ακριβώς, ναι. Δεν νομίζω ότι θα τα παρατήσετε ποτέ, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να παρατήσουμε κάτι. Δεν είναι καν στο πλάνο. Τώρα έχω άλλη απορία. Ναι. Άλλη απορία. Το καινούργιο τραγούδι που θα βγει, δεν ξέρω πότε θα βγει, θα μου πεις, θα έχει και αυτό music video clip. Και θα είναι στην Κατερίνη, εκεί που μεγαλώσατε. Προς το παρόν δεν ξέρω ούτε εγώ. Δεν έχω κάποιο νέο από την εταιρεία ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θα περιμένουμε. Και για οποιοδήποτε νέο θα ενημερωθείτε και εσείς και οι ακροατές και όλοι. Τέλεια. Και κάτι ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είχαμε και την πανδημία όλα αυτά τα χρόνια. Είδες, 2-3 χρόνια ήταν τα πάντα κλειστά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εσύ, ναι. πώς πέρασες όλο αυτό το χρόνο? Μια που δεν μπορούσες να βγεις, να δημιουργήσεις, έπρεπε να είσαι κλεισμένος μέσα, εντάξει. Δημιουργούσες μέσα στο σπίτι, φαντάζομαι, τραγούδια, μουσική, ναι. στίχους. Αυτό. Αλλά δεν έπρεπε να το δώσεις και στον κόσμο. Υπήρχαν live εμφανίσεις? Δεν υπήρχαν live εμφανίσεις, προφανώς τότε με την περίοδο της καραντίνας. Θέλουμε να πιστεύουμε πως θα υπάρχουν στο μέλλον. Mm-hmm. Και τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να εμφανιζόμαστε και live. Θα παίζουμε δικά μας τραγούδια, θα παίζουμε και από, καταλάβετε, κοβεράκια και τα λοιπά. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να περάσει καλά σίγουρα. Αλλά τώρα εντάξει, λόγω της πανδημίας, επειδή τότε πήγαινα ακόμα σχολείο εγώ, δεν με χάλασε καθόλου, αλήθεια, γιατί κάθισα σπίτι και όλη μέρα δημιουργούσα. Και έτσι εκτίμησα πιο πολύ τη μουσική, θεωρώ. Τώρα που έγινε η συνεργασία, έχει έρθει, πώς να το πω, πρόταση για live εμφάνιση παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα, μια που υπάρχει και το ντουέτο τώρα πια. Προς το παρόν, επειδή θεωρώ εγώ ότι το τραγούδι είναι ακόμα φρέσκο, mm-hmm. Όχι, δεν έχει υπάρξει. Θέλω να ελπίσουμε πως θα υπάρχει, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε. Δηλαδή, δεν θέλω ούτε να βιαστώ, να κάνω βιαστικές αποφάσεις κτλ. Απλά θα το αφήσω να κυλήσει όπως κυλάει τώρα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Χωρίς να το σκέφτομαι περαιτέρω. Μια που όλα είναι στην αρχή, λοιπόν, σιγά-σιγά το ένα θα φέρει το άλλο. Έτσι πιστεύω εγώ. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Συνεχίζουμε, λοιπόν, δυναμικά. Δραπέτες εδώ, ασπιδερέδια. Ακούτε, Αλεξάνδρου Μεντώρος στο μικρόφωνο, Νικήτας Μεντώρος στον ήχο. Μπορείτε να μας βρείτε όλοι εσείς μέσα από το Facebook, Instagram, Twitter και TikTok έχουμε. Και στο YouTube μπορείτε άνετα. Να πω στον Κώστα που μας ακούει από την άλλη μεριά ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας έδωσε πολλές πληροφορίες να τον γνωρίσουμε καλύτερα και μ' αρέσει. Μένα μ' αρέσει προσωπικά, να σου πω, Κώστα. Τι μ' αρέσει? Τα νέα παιδιά που πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνουν και εξελίσσονται μέσα από αυτό. Δηλαδή, βλέπω πόσο πολύ το αγαπάς και πόσο πολύ έχεις αφιερώσει, φαντάζομαι, αρκετό χρόνο πάνω σε αυτό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άπειρο χρόνο, όχι μόνο αρκετό, άπειρο. Κι όμως είσαι ακόμα εκεί δυναμικά για να μας προσφέρεις κάτι. Ένα ακόμα όμορφο τραγούδι που θα έρθει στο μέλλον. Και μια πολύ όμορφη συνεργασία και με την αδερφή σου, βέβαια, τη Δήμητρα, που φαντάζομαι είναι το στήριγμά σου, σωστά? Ναι, είναι. Και εγώ αντίστοιχα το δικό της. Και έτσι, λοιπόν, πορεύεστε και οι δύο μαζί. Να πω εγώ καλή συνέχεια στο δισκογραφικό ταξίδι, όχι μόνο στο μουσικό, γιατί τώρα ξεκινήσεις δισκογραφικά και φαντάζομαι είναι όλα τα συναισθήματα, όλα πολύ, θα έλεγα εγώ, ενθουσιασμός, αλλά ένας δημιουργικός ενθουσιασμός, όχι απλά ένας ενθουσιασμός που λέμε «Α, τι ωραία, τέλεια», ένας δημιουργικός που συνεχίζει
να πλάθετε σιγά σιγά μέχρι να εξελιχθείτε εκεί που πρέπει να πάτε. Αυτό είναι που μου αρέσει σε εσάς. Αυτό μπορώ να πω εγώ από τη δικιά μου μεριά. Καλή επιτυχία. Μην σταματήσετε. Και η απορία που μου γεννάτε είναι αν θα πηγαίνετε σε κάποιο μουσικό talent show, μια που υπάρχουν τόσα πολλά στη μουσική και πάρα πολλά, ειδικά στην τηλεόραση. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Mm-hmm. Οπότε, ναι, δεν βλέπω το λόγο να μην πάμε. Τώρα, αν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, ίσως ναι, να μην πάμε. Αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις. Να δείξουμε το ταλέντο μας σε άλλα άτομα, να πάρουμε ρεθίσματα από άλλους καλλιτέχνες. Οπότε όλα είναι μια εμπειρία, θεωρώ, και είμαστε ανοιχτοί στις εμπειρίες. Αυτό είναι το καλό. Αυτό περίμενα ουσιαστικά να ακούσω από ένα νέο παιδί να θέλει να βλέπει τις εμπειρίες και να γεμίζει με εμπειρίες ώστε να μπορέσει να είναι ακόμα πιο δημιουργικός. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Να πω από τη δικιά μου μεριά, συνέχισε δυναμικά. Εμείς θα είμαστε στήριγμά σου, δίπλα σου και στη Δήμητρα, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και είναι τιμή μας που έχουμε τέτοια απήχηση από το κοινό, τέτοια λόγια, τέτοια συμπαράσταση. Και αυτό είναι ουσιαστικά... Τώρα μας βοηθάει να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Έτσι λοιπόν. Δηλαδή να εκπλήξουμε ακόμα περισσότερο το κοινό που μας που αρέσαμε, τέλος πάντων. Εγώ περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία το επόμενο κομμάτι. Τώρα προς το παρόν όμως, ας μείνουμε εδώ πέρα με τη συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Θέλω να μου πεις τους στίχους, τους έγραψες εσύ ή Δήμητρα? Εγώ. Και τη μουσική εσύ ή Δήμητρα? Εγώ. Όλα λοιπόν ο Κώστας Σάββας, δεν μην πούμε εδώ πέρα, θα μας τα πει ο ίδιος. Κώστας Σάββας στη μουσική και Κώστας Σάββας στους στίχους. Σε ναι. Ένα πανέμορφο τραγούδι που αξίζει τον κόπο να το ακούσετε, με τίτλο «Σαν το κερί». Και παιδιά, έτσι θα κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση εδώ με τον Κώστα. Και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μ' αρέσει να ακούω νέα παιδιά να αγαπάνε και να υποστηρίζουν αυτό που κάνουν. Έτσι λοιπόν, ο λόγος σε σένα. Πριν σε αποχαιρετήσω. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media Δραπέτες Music, στο Instagram και στο TikTok. Είμαστε ο Κώστας με τη Δήμητρα. Είμαστε οι Δραπέτες. Η πρώτη μας κυκλοφορία είναι «Σαν το κερί», σε συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Κυκλοφορεί στο YouTube και στο Spotify, αλλά και σε κάθε άλλη ψηφιακή πλατφόρμα. Από την εταιρεία Mino CMI, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον παραγωγό μας, τον Νεκτάριο Κόκκινο. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα λόγια του Κώστα θα κλείσουμε σημερινή εκπομπή. Να πω σε όλους σας καλή συνέχεια, καλά να περνάτε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, να χαμογελάτε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.